Οι επόμενες μέρες του Elite Way ήταν οι χειρότερες. Είχε γεμίσει δικηγόρους, ακροάσεις, κλητεύσεις από το δικαστήριο. Γινόταν χαμός. Ο κύριος Μιράντα και ο Ντουνόφ μάχονταν τον Μπασταμέντε και τους μπράβους του. Είχε ενδιαφέρον να δούμε ποια πλευρά θα νικούσε. Και εμείς αγωνιούσαμε για τις εξετάσεις. Και μαζί με όλα αυτά, είχαμε και πολύ διάβασμα. Η Φέλη ήταν η μόνη που επωφελήθηκε από όλο αυτό, γιατί η αποβολή της ανεστάλλει. Έπρεπε να μείνουν όλα ίδια μέχρι την απόφαση του δικαστή. Μερικοί από εμάς πέρασαν πολλά μαθήματα ευτυχώς και έτσι τη βγάλαμε καθαρή. Αλλά έπρεπε να σκεφτούμε και τις διακοπές. Ήταν πιο σοβαρό. Κάποιοι άλλοι πάλι τα πήγανε χάλια στις εξετάσεις. Και τώρα σκεφτόμαστε μόνο τις κοπέλες μας, αλλά και τα μαθήματα. Και φτάσαμε στην τελευταία μέρα, χωρίς να γνωρίζουμε ποια θα είναι η μοίρα του Elite Way, αλλά ούτε και η δική μας. Κοίταζα τα μηνύματά μου και ούτε ένα από εκείνον. Έπρεπε να έχει απαντήσει. Σας το είπα, παιδιά, μας ξέχασε. Δεν το κόβεται, λέω εγώ. Την οικογένειά του έχει και τους φίλους του, οπότε όλα καλά. Αν σταματήσετε, θα σας πω. Οι δικηγόροι του Ντουνόφ και οι δικοί μου είπαν ότι ο δικαστής θα αποφασίσει σήμερα. Δηλαδή σήμερα θα μάθουμε αν θα φύγουμε κι εγώ κι εσύ, σωστά? Ναι. Και αν το Elite Way θα κλείσει ή αν θα αλλάξουν όλα προς το καλύτερο. Μα σήμερα έχουμε γιορτή. Πότε θα το μάθουμε? Όταν θα φύγουμε για διακοπές στην Καραϊβική. Τότε λοιπόν θα ειδοποιήσουν τους γονείς σας. Διάβαζα όλη τη χρονιά. Και αν κλείσει το σχολείο, θα πρέπει να ξαναδιαβάζουμε από την αρχή. Με τίποτα, κύριε. Με τίποτα. Πάντως εξετάσεις θα δώσετε είτε εδώ είτε σε άλλο σχολείο. Και εσείς τι θα κάνετε, θα μείνετε ή θα φύγετε? Εξαρτάται από την απόφαση του δικαστή. Αν κλείσει το σχολείο και μας απολύσουν, θα μείνω να παλέψω. Αν όχι, θα πάω στη Βαρκελόνη. Πάντως, κύριε, θέλω να σας πω ότι αν φύγετε, θα μας λείψετε πολύ. Γιατί από εσάς μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Και δεν μιλάω για τη γνώση του σχολείου, αλλά μιλάω για μάθημα ζωής, κύριε Μιράντα. Ειλικρινά, ήσασταν πολύ καλός μαζί μας. Και είστε ο μόνος που ρισκάρισε τόσο πολύ για μας. Θα σε ευχαριστώ. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Μιράντα. Μιράντα. Όλους σας. Έχω κι εγώ κάτι να σας πω. Όταν ήρθα εδώ μου είπαν να είμαι προσεκτικός με τους τέταρτοετής. Γιατί ήταν ο τρόμος του Elite Way και τότε κατάλαβα ότι πίσω από τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα σας έχετε σημαντικές αξίες για τις οποίες μάχεστε. Γι' αυτό, παιδιά μου, θέλω να σας παρακαλέσω να μην δίνετε σημασία στη φράση «Τι μέλλον μπορούμε να περιμένουμε από τους νέους σήμερα». Αν όλοι οι νέοι είναι σαν εσάς, τότε έχουμε ελπίδα. Θέλω να σας ζητήσω μία χάρη. Τι? Να μάχεστε την αδικία. Όμως να το κάνετε με τίμια όπλα και με τις καρδιές σας. Αυτό θέλω από εσάς. Συγγνώμη, σας χτύπησα. Κύριε, αυτός που καλέσατε σας περιμένει στο γραφείο των καθηγητών. Πες του ότι έρχομαι. Διάλειμμα, διάλειμμα για όλους μας. Όχι, διάλειμμα. Όχι, έχετε κάτι σημαντικό να κάνετε, παιδιά. Τι? Να ετοιμάσετε τη γιορτή για το τέλος της χρονιάς. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Μα τι συμβαίνει, δεν τολμάτε? Και βέβαια τολμάμε, φυσικά τολμάμε. Αφήστε το πάνω μας. Πολύ καλά. Πας, έλα μαζί μου. Ο μπαμπάς μου αποφάσισε επιτέλους να θεραπευτεί. Ναι, γιατί αλλιώς ο ψυχίατρος θα το πει στο Μιράντα. Όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Η αλλαγή έγινε από τον ίδιο, προέρχεται από μέσα του. Θέλω να ξέρεις ότι χαιρόμαστε πολύ για σένα, Βίκο. Α, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κορίτσια. Έρχεσαι για λίγο μαζί μου? Ναι. Τι συμβαίνει? Να, τι θα έλεγες να παίζαμε ένα τραγούδι του συγκροτήματος στο τέλος της γιορτής? Για ποιο λόγο, Πάμπλο? Ο Μανουέλ δεν είναι. Λάθος! Θα βρω τη φωνή του από μια ηχογράφηση. Και έτσι θα είναι μαζί μας. Δες το σαν έναν αποχαιρετισμό τον Airway. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Η Μαρίζα τι λέει? Δεν ξέρω, δεν τη ρωτάς εσύ, λέω εγώ. Όχι. Γιατί? Γιατί έτσι, δική σου ιδέα είναι. Αν θες να αποχαιρετήσεις τους Airway, κάν το εσύ. Έλα, πάμε! Καλώς. Εδώ είναι! Μάρκο, Μαύρο, Μαύρο, Μάρκο. Ναι, έχουμε γνωριστεί. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, πείτε τα εσείς, εγώ επιστρέφω αμέσως. Έλα, Λουχάν, έλα, έλα μαζί μου, λοιπόν. Τι κάνεις?
Να τι και οι δύο. Κοίταξε τους. Και κάνε αυτό που νιώθεις, Μη μου το κάνεις εγώ αυτό. Δεν θα πω λέξη. Προχώρα μόνη σου, εντάξει, Ξέρεις κάτι, δεν χρειάζεται. Ξέχασέ το. Γεια. Πάω κι εγώ. Λουχάν, ξέρω πώς έχουν τα πράγματα. Αν θες να τρέξεις πίσω του, δεν πειράζει. Πήγαινε. Πώς είσαι, Παμπλό? Έτσι και έτσι. Έκανε αυτό που έπρεπε. Μίλησες πάλι με τον πατέρα σου? Όχι. Μετά το σκάνδαλο πήρε το αεροπλάνο και έφυγε. Έμειναν οι συνεργάτες του να καθαρίσουν την υπόθεση. Τι θα κάνεις όταν τελειώσουν τα μαθήματα? Ξέρω, εγώ θα πάω διακοπές με τους φίλους μου. Μην ανήσυχες, καλά είμαι, εντάξει. Μια χαρά είμαι. Μια χαρά και δύο τρομάρες. Δεν καταλαβαίνεις, πατέρας μου είναι. Θα ασχοληθώ με τη γιορτή τώρα, εντάξει. Σε παρακαλώ, δίπλωσε τις πετσέτες και καθάρισέ τις. Δεν θέλω να δω ούτε ένα λεκέ. Αγάπη μου. Φελή. Γιατί κάνεις έτσι, αγάπη μου? Πες μου τι έχεις. Αν έχει σχέση με την οικογένειά μου, μην ανησυχείς. Όχι, δεν είναι αυτό. Τότε τι είναι, πες μου. Είναι κάτι που δεν ξέρεις. Θα μου πεις τι συμβαίνει, σε παρακαλώ? Πεθαίνω από περιέργεια, πες μου. Έχει σχέση με τη δουλειά μου. Τι είναι, σου είπε κανένα μυστικό, Μιράντα? Είναι φυσικό, τι συμβαίνει? Δεν είναι αυτό, καμία σχέση. Τελείωσε. Καταλαβαίνεις? Τελείωσε, Φέλη. Γιατί? Τον πήραν από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης και του είπαν πως η απόσπασή του τελείωσε και ότι πρέπει να γυρίσει. Πρέπει να πάει πίσω. Τι θα κάνουμε τώρα, Λάλο? Δεν ξέρω. Πάντα αυτό μου συμβαίνει. Δεν ξέρω. Μαρίζα, μπορούμε να μιλήσουμε? Τι θες? Η μία σκέφτηκε κάτι παράξενο και δεν ξέρω τι να κάνω. Τι? Να, της είπα ότι έχω μερικές ηχογραφήσεις με τη φωνή του Μανουέλ και αυτή πρότεινε να κάνουμε μια τελευταία εμφάνιση, λέει, τον Air Away για τη γιορτή. Καταλαβαίνεις? Περίμενε, εσύ τι θες να κάνεις? Νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνει, είναι χαζό. Εγώ νομίζω πως πρέπει να το κάνουμε, το ίδιο και η μία, άρα νικάμε. Μαρίζα, συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά γιατί δεν ξαναμιλάς στον Πάμπλο, αφού αγαπιόσαστε? Γιατί με πλήγωσε πολύ και δεν θέλω να τον ξαναφήσω. Μα νομίζω πως είναι χάλια. Έλα, δώσ' του άλλη μια ευκαιρία. Όχι, όχι πια. Είσαι τόσο περήφανη? Πληγωμένη. Φράνκο, αγάπη μου! Έχω τα εισιτήρια. Για το ταξίδι του Μέλιτος? Έκανα μερικές αλλαγές. Τι σου ζήτησα να κάνεις? Α, πάμε. Πάμε στο σχολείο. Όχι, όχι ακόμη, προλαβαίνουμε. Πρέπει να μιλήσουμε στα κορίτσια. Τι συμβαίνει? Αναβάλαμε για λίγο το ταξίδι του Μέλιτος. Θα πάμε διακοπές οικογενειακώς. Ναι. Ορίστε, το εισιτήριο της Σόνιας, το δικό μου, της Μαρίζας, της Μία, της Λουχάν. Και το δικό σου. Πού είναι το περίεργο, Χίλντα? Περιστοιχίζεται ήδη από πολλές γυναίκες. Γιατί όχι άλλη μία? Δύο παιδιά και τρεις εγγονές από το πουθενά. Είναι πολύ για μένα. Ευχαριστώ. Εξαφανίστηκες? Όχι, δεν εξαφανίστηκα. Κοιτάω να δω για κάποια στοιχεία του Μανουέλ. Γιατί δεν του γράφεις? Για ποιο θέμα? Ξέρω εγώ. Δεν σας καταλαβαίνω σας τους δύο. Γιατί το λες αυτό? Είναι κάτι που δεν ξέρεις, Μία. Πριν μπει στο αεροπλάνο, ο Μανουέλ θυμήθηκε
την ιστορία σας. Θυμήθηκε ό,τι ζήσατε. Ήταν εκπληκτικό. Ξαφνικά θυμήθηκε τα πάντα για σας. Και παρόλα αυτά δεν έμεινε. Έπρεπε να μπει στο αεροπλάνο μία. Η οικογένειά του το περίμενε στο Μεξικό. Γιατί δεν του γράφεις? Όχι, όχι, είναι ανώφελο. Θυμήθηκε τα πάντα και ούτε καν ένα τηλέφωνο δεν πήρε. Περίμενε, κάτσε να δω αν έχω κανένα μήνυμα. Μπορεί να είναι μου έγραψε. Μάταιο. Σοβαρά δεν θα πάτε ταξίδι του μέλητος? Όχι, αγάπη μου, θα το αναβάλουμε γιατί θέλουμε να πάμε διακοπές όλοι μαζί. Ναι, είσαι χαρούμενη μία? Ναι. Ναι. Ναι ή όχι? Πού θα πάμε? Α, είναι έκπληξη, δεν θα σου πούμε ακόμη. Είναι χειμώνας εκεί ή άνοιξη? Α, η μία έχει δίκιο. Ναι. Θα πάμε στο Μεξικό να επισκεφτούμε τον Μανουέλ. Φαντάσου την έκπληξή του όταν θα μας δει ξαφνικά μπροστά του, έτσι. Εμένα μην με υπολογίζετε. Εγώ δεν πάω στο Μεξικό για να δω τον Μανουέλ. Μα αγάπη μία, μου, μία. Δεν θα πρέπει να μωρό είσαι θυμωμένη με τον Μανουέλ, επειδή δεν σε θυμήθηκε. Θυμήθηκε! Ο Παύλο μου είπε ότι πριν μπει στο αεροπλάνο θυμήθηκε όλα όσα ζήσαμε. Τι αλήθεια? Ναι. Αλήθεια, αυτό είναι τέλειο. Τέλειο, τέλειο για ποιον, όχι για μένα. Αυτόν δεν τον ένιωξε και έφυγε. Καλά. Μην ανησυχείς, δεν θα πάμε όχι, στο Μεξικό. Όχι, η μία έχει δίκιο. Γιατί να πάμε να τον δούμε και καλύτερα να μην τολμήσει να εμφανιστεί. Αλλιώς θα το χτυπήσω στο κεφάλι και θα καταλήξω να διορθώνω τις λίγες βίδες που λασκάρανε μετά την εγχείρηση. Εγώ θα το κάνω αυτό. Μην ανησυχείς, κοριτσάκι μου. Άστο σε μένα. Άστο σε μένα. Ρόνια. Όλα εγώ, παιδιά. Άκου εκεί να μην τραπεί καθόλου ο άτιμος. Μπορώ να βρω κάπου μια εξάωρη δουλειά και να δουλεύω σαν εκτοφύλακας. Εγώ μπορώ να κάνω όποια δουλειά κι αν είναι αυτή. Και πότε θα ξεκουράζεσαι? Δεν μπορείς να δουλεύεις 24 ώρες την ημέρα. Και τι θες να κάνω? Έχουμε μεγάλη ανάγκη από λεφτά. Δεν ξέρω. Όταν αλλάξω σχολείο θα μπορώ να δουλεύω κι εγώ. Τρελάθηκες τώρα? Ούτε να το σκέφτεσαι. Εσύ θα φροντίζεις το μωρό μας. Εξάλλου όταν κάνεις το μωρό θέλω να συνεχίσεις τις σπουδές σου. Μα δεν είναι δίκιο να δουλεύεις μόνο εσύ. Μα αγάπη μου, έχω πολλές αντοχές. Έχω τόση πολλή αντοχή που μπορώ να κάνω τα πάντα. Μπορώ 2 και 3 δουλειές μαζί. Δεν με πειράζει. Επίσης θέλω κι εγώ να συνεχίσω τις σπουδές μου. Αλήθεια? Ναι. Ο κύριος Μιράντα μου είπε ότι είμαι πολύ ικανός και για να διευρύνω τις ικανότητες μου πρέπει να σπουδάσω. Και αυτό θα κάνω. Ναι. Να σου πω κάτι. Έχεις εκπληκτική ικανότητα στο να αφοσιώνεσαι. Και γι' αυτό ο κύριος Μιράντα και εμείς σε θαυμάζουμε. Με θαυμάζεις γι' αυτό? Γι' αυτό και πολλά ακόμη. Εξάλλου είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Μιράντα δεν θα χάσει τη δουλειά του και εσύ θα κρατήσεις τη δική σου. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Στραβώσει. Θα ξέρεις ότι δεν θα μετανιώσω για τίποτα ποτέ. Συγγνώμη λίγο που διακόπτω, Κανένα νέο για τον κύριο Μιράντα? Όχι. Όχι, για τον Μιράντα όχι. Όμως έχω νέα για σένα, έτσι. Κάθισε. Παρακαλώ. Είχα... που λες μια κουβέντα με τον Μιράντα και... Να, έκανε μερικά καλά σχόλια για σένα. Εγώ ψάχνω έναν υπάλληλο για το εργοστάσιο. Και σκέφτηκα εσένα. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεις. Ναι, φυσικά. Ναι, ναι. Ναι, φυσικά. Ναι. Ναι, ωραία, χαίρομαι. Να σου ξεκαθαρίσω όμως ότι δεν έχω μεγάλη εμπειρία. Ναι, ναι. Ούτε σχετική εκπαίδευση. Όμως καταφέρνω πολλά. Πολλά μπορώ να κάνω. Είναι πολύ καλός όμως. Δεν με νοιάζει η εμπειρία σου. Αυτό που θέλω είναι να δουλέψεις μαζί μου και να είσαι τίμιος. Όχι ότι δεν είσαι. Ευχαριστώ, Φράνκο. Ευχαριστώ. Άλλωστε, αν θες να συνεχίσεις τις σπουδές σου, θα κανονίσουμε το πρόγραμμά σου ώστε να τα κάνεις και τα δύο. Αν δεν ζητάω πολλά, θα ήθελα να γίνεις ο παππούς του παιδιού μας. Τι λες, δέχεσαι? Ναι, είχα μία κόρη και τώρα έχω τρεις και ένα εγγόνι. Βέβαια, ναι. Ευχαρίστως. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω τι ομάδα είσαι εσύ, αλλά το εγγόνι μου θα είναι σίγουρα River Plate. Όχι. Όχι, εγώ είμαι με την Boca Juniors. Α, είδες, τα έχουμε. Το παιδί μπορεί να είναι κορίτσι όμως. Και... Μπορεί καλά, να καλά, ας είναι κορίτσι και ας είναι... Πού το ξέρεις? Ομάδα θέλει. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Έλα, δώσε σε μένα. Δώσε το μεγάφωνο σε μένα. Όχι, αυτό θα το πάρω εγώ. Πού είναι ο Πάμπλο, πείτε μου τώρα. Σου είπαμε, δεν ξέρουμε. Τι λες τώρα. Ξέρω ότι έφυγε, μου το είπες ότι έφυγε. Θέλω να μάθω πού δεν πήγε. Δεν ξέρουμε πού πήγε, εγώ αυτό. Δεν ξέρεις ή δεν θες να μου πεις. Έλα, μην γίνεσαι παρανοϊκή και δώσε μου το μεγάφωνο, πάτε, Πάντως έχει δίκιο, έτσι. Περίεργο που δεν είπε πού πάει. Εμένα μου είπε πού πήγε. Όμως δεν ήθελα να τη πω. Γιατί, πού πήγε. Να βρει τον πατέρα του. Μπαμπά! Μπαμπά, είσαι εδώ! Ο Πάμπλο είμαι! Μπαμπά! Δεν το πιστεύω ότι έχεις το θράσος να εμφανίζεσαι μπροστά μου. Πώς πρόδωσες τον ίδιο σου τον πατέρα, Πάμπλο. Είσαι ανήθικος. Νόμιζες πως θα με νικήσεις, αλλά όχι. Μόλις κανόνισα τη μεταφορά σου σε ένα στρατιωτικό σχολείο στη Νότια Αφρική. Τι? Θα γίνεις ένας παρήσακτος. Ένα σκουλίκι, Παύλο. Όμως πριν από αυτό θα έχω τη χαρά να σε δείρω. Έμπρος, έλα. Μετά μόνο να κάτσεις να αναρωτηθείς γιατί έκανα όσα έκανα. Τα έκανες όλα αυτά γιατί είσαι προδότης. Γιατί είσαι κάθαρμα. Έκανα πίσω. Γιατί μέχρι τώρα το κόμμα με παρατηρούσε. Είχαν τα μάτια τους πάνω μου γιατί έπρεπε να δίνω αναφορά. Αναφορά για όλα όσα έκανα. Αλλά δεν μπορώ να περιμένω άλλο, Παύλο. Είπαμε, έλα. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, ναι, σας ακούω φυσικά. Όχι, είχα ένα πρόβλημα. Προσωπικό. Πώς? Όχι, δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό. Δεν μπορείτε να μην με υποστηρίξετε. Πώς καταστρέφετε έτσι την καριέρα μου ξαφνικά. Έγινε λάθος. Είναι μια παρεξήγηση. Αν περάσει καιρός, ο κόσμος θα το ξεχάσει. Δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό. Θα κάνετε έρευνα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει έρευνα σε μένα. Όχι, δεν γίνεται. Εγώ είμαι ο Σέρτζιο Μπασταμέντε. Είμαι ο Σέρτζιο Μπασταμέντε. Είμαι ο Σέρτζιο Μπασταμέντε. Όχι, δεν χρειάζομαι δικηγόρο. Όχι! Τι έγινε? Θέλουν να μου πάρουν όλα όσα έχω αποκτήσει. Θα κάνουν έρευνα για υπεξαίρεση. Θα με διώξουν από το γραφείο μου. Μα είμαι ο δήμαρχος. Είμαι ένα τίποτα. Τελείωσα. Μα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί. Γιατί έτσι θα ξαναγίνεις ο άνθρωπος που έχεις θάψει εδώ και τόσο καιρό, πατέρα. Έτσι δεν είναι. Αυτό θέλεις, έτσι? Όχι. Να με δεις να καταστρέφομαι, αυτό θες? Όχι. Προσπαθούσα να υποστηρίξω τον εαυτό μου. Δεν θέλω να σε βλέπω να υποφέρεις. Θέλεις, Πάμπλο. Σ' αρέσει. Βλέπω πόσο χαρούμενος είσαι. Είσαι σαν τη μάνα σου. Είσαι το ίδιο κάθαρμα. Είσαι από την ίδια πάστα με αυτήν. Καταργέμαι τη μέρα που γεννήθηκες, Πάμπλο. Δεν είσαι γιος μου, εσύ. Δεν είσαι γιος μου. Είσαι ο εφιάλτης μου! Ούτε εσύ ο πατέρας που ήθελα εγώ. Οπότε είμαστε πάτσι. Νομίζεις πως είσαι καλύτερος από μένα? Νομίζεις πως κέρδισες? Φυσικά και κέρδισα. Νομίζεις πως μ' αρέσει να σε βλέπω έτσι? Να σε βλέπω να υποφέρεις? Δεν το καταλαβαίνεις ότι υποφέρω κι εγώ? Μου έχεις ραγίσει την καρδιά. Κι όμως κέρδισα τον εσωτερικό μου πόλεμο.
Γιατί εγώ δεν είμαι σαν και εσένα. Ακούς, δεν είμαι σαν και εσένα. Είμαι ο Σέρτζιο Μπασταμέντε. Ο Σέρτζιο Μπασταμέντε. Είμαι ο Δήμαρχος Μπασταμέντε. Μάγκεσαι, γιατί πετάτε πέτρες. Έχει κανένα πρόβλημα. Έχει κανένα πρόβλημα. Θα την πληρώσετε εσείς τώρα. Έλα λίγο. Καλά, δεν πας καλά. Εγώ ήμουν, ανόητε. Το σκάω. Πάνω του, παιδιά. Έτσι όπως πας, θα πέσουμε σε κανένα χαντάκι. Και οι δυο θα πέσουμε σε χαντάκι. Μπορώ να μάθω τι κάνεις εδώ, κορίτσι μου, ε? Πήγα στον μπαμπά σου να σε βρω, αλλά δεν τόλμησα να μπω μέσα. Και περίμενα να βγεις και σε ακολούθησα. Το ξέρω αυτό, το βλέπω, αλλά... Γιατί δεν με αφήνεις ήσυχο επιτέλους? Έτσι, γιατί... Φοβήθηκα μήπως σου κάνει κακό. Ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να σε υπερασπιστώ, γιατί αν σε χτυπούσε τι θα έκανα εγώ? Μαρίζα, περίμενε, πες μου κάτι γιατί θα με τρελάνεις. Τι σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή? Πόσο σ' αγαπάω. Και ότι ακόμα και αν φύγεις για την άλλη άκρη του κόσμου, η μόνη που μπορεί να σου σπάσει το κεφάλι είμαι εγώ. Μα εγώ νομίζω ότι έχω σπάσει το κεφάλι με το καιρό και δεν το έχω ξεπεράσει. Γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν καταλαβαίνω πώς ερωτεύτηκα ένα κορίτσι που με προσβάλλει συνέχεια και που δεν με σέβεται. Αγόρι, ποιος είπε ότι μπορείς να τα βλέπεις όλα ρόδινα? Ρόδινα? Εγώ είμαι πάντα στις μαύρες μου. Αν δεν το σπάσω εγώ αυτό το κινητό, να μην με λένε Παύλο. Περίμενε, ηρέμησε, μήνυμα είναι. Νομίζω πως αυτή ήταν η πιο σύντομη επανασύνδεση. Γιατί, τι έκανες? Γιατί έκανα κάτι χωρίς να σου το πω. Τι έκανες? Διάβασε. Είμαι στο αεροπλάνο, φτάνω αύριο βράδυ μόρα. Η μητέρα μου. Ναι. Την πήρα και της είπα όλα όσα έκανε ο μπαμπάς σου και ότι εσύ ρισκάρισες και αφού έκλαψε για μισή ώρα μου είπε πως θα έρθει. Περίμενε, θα νοικιάσει ένα διαμέρισμα για να μετακομίσει μαζί σου. Θα έκανα τα πάντα για σένα, Παύλο. Μπαίνετε μέσα με τη σημαία της τελετής. Και μόλις φτάσεις στο κέντρο της σκηνής... Μίτσι! Τι! Δεν ακούνε! Τι γίνεται εδώ? Η αίθουσα της αγάπης είναι εδώ? Το ξέσπασμα της ορμονικής έξαψης? Για σταματήστε, γιατί αλλιώς θα πάρω την πυροσβεστική και θα σας χωρίσω με κρύο νερό! Μίτσι! Τι είναι όλα αυτά? Σε παρακαλώ, ας τους να χαρούν! Μακάρι να ήμουν κι εγώ έτσι. Γιατί είναι όλοι ανάστατοι και ιδρωμένοι. Τι είναι όλα αυτά τώρα, σας παρακαλώ. Συνεχίστε να φιλιέστε, ναι, χαρείτε. Όμως δεν θα μάθετε τι θα γίνει στο πάρτι. Πάρτι. Τώρα είστε όλοι εδώ, ε. Λοιπόν, τα πράγματα θα έρθουν στη θέση τους, γι' αυτό αξίζει να το γιορτάσουμε. Έτσι δεν είναι? Θα κάνουμε πάρτι. Κοίτα, Μίτσι, δεν θέλω να είμαι αρνητικός, όμως αν ο δικαστής πει ότι ο Μπασταμέντε είναι αθώος... Τότε η Φέλη και εγώ θα πρέπει να φύγουμε. Όμως πρώτα θα το γκρεμίσουμε το κτίριο! Ναι, μέσα! Αυτό θα κάνουμε, τέλεια! Μα καλά, κανείς δεν είδε ούτε τον Παύλο ούτε τη Μαρίζα. Θα είναι έξω. Τότε πάμε. Καλά, νέα κορίτσια. Ελέγξαμε τον ήχο και είναι τέλειο. Καλά, φοβερός ήχος μιλάμε, κρύσταλλο. Αν δεν εμφανιστούν ο Παύλο και η Μαρίζα, τότε πάει. Θα περιμένουμε να δούμε τον. Να περιμένουμε πώς? Αυτοί πάντα εξαφανίζονται, πάντα. Χαίρομαι που αποφασίσατε επιτέλους να έρθετε. Πάντως προλαβαίνουμε. Τι έπαθες εσύ? Εσύ τι έπαθες, άντε να αλλάξεις. Καλά, μην κάνεις έτσι. Μπορούμε να μάθουμε που ήσασταν, ε? Ας πούμε ότι τα ξαναβρήκαμε. Τι? Παιδιά, είναι τα καλύτερα νέα που μπορούσατε να μου πείτε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μου έφυγε ένα βάρος. Αλλιώς θα έπρεπε να την ανεχτώ στις διακοπές. Και καταλαβαίνετε. Γεια σας. Γεια σας. Τέλος. Άρχισε γιορτή, ε?
Τους είπες για τις διακοπές, μωρό μου. Έλα μαμά, πες μου, τι συμβαίνει? Φεύγουμε όλοι μαζί, η Σόνια, η Μία, η Λουχάν, εσύ, η Χίλντα, η καλύτερη μου, έτσι? Και από ό,τι βλέπω πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον Πάμπλο. Δεν πειράζει, έρχεται η μητέρα μου, οπότε όλα καλά. Τι, η μαμά σου? Ναι, έρχεται, θα μείνει μαζί μου. Τι έπαθες, αλλεργία πάλι? Συγκινήθηκα πολύ, μη με κοιτάς έτσι. Πάντα ονειρευόμουν μια τέτοια οικογένεια και τώρα το όνειρό μου έγινε αληθινό. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, παιδιά. Φέρτε τα βιολιά. Γιατί, να τις συνοδεύσουν? Όχι, να τις σπάσουμε το κεφάλι. Τι κλείς τα καλά καθούμενα τώρα? Καλημέρα σε όλους σας. Να σας πω ότι οι υπεύθυνοι για αυτή την οργάνωση της γιορτής είναι οι τεταρτοετής μαθητές. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, παιδιά, ελάτε στη σκηνή. Ας τους χειροκροτήσουμε όλοι. Γεια σας, ευχαριστούμε. Είναι μια περίεργη κατάσταση για μας. Βλέπετε, περιμένουμε το αποτέλεσμα μιας πολύ σημαντικής αναφοράς που μπορεί να αλλάξει το μέλλον όλων μας, και του σχολείου και των παιδιών. Όμως, εκτός αυτού, νομίζω πως μάθαμε κάτι, γιατί εκτός από το αποτέλεσμα, αξίζει η προσπάθεια. Έτσι δεν είναι? Συγγνώμη. Αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τη γιορτή. Η απόφαση του δικαστή μόλις βγήκε. Συγγνώμη για αυτή την απρόσμενη διακοπή, αλλά θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς. Αυτή είναι η απόφαση του δικαστή. Μπορείς να την διαβάσεις. Κυρίες και κύριοι καθηγητές, μαθητές, σας είπαν πριν λίγο ότι περιμέναμε την απόφαση του δικαστή. Πήρε ένα ακραίο και εκπληκτικό μέτρο. Ένα μέτρο πρωτοφανές για τα εκπαιδευτικά χρονικά. Το παραδοσιακό σχολείο του Elite Way έληξε. Εις το εξής δεν θα υπάρχει πια. Συγγνώμη, δεν καταλάβαμε. Το σχολείο θα κλείσει? Ο κύριος Μιράντα θα σας πει αμέσως τώρα τις λεπτομέρειες για την απόφαση του δικαστή. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε μια τέτοια βασανισμένη χώρα η ισχυρή τάξη δεν θα έπρεπε να υπάρχει και τα σχολεία να είναι ανοιχτά για όλους. Εκεί όπου επιτρέπεται η ελεύθερη βούληση και δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση. Ειδικά για τη δεσποινίδα Φέλη που παλεύει να επιβιώσει. Θέλω να πω ότι... Μισό λεπτό. Για να γίνει πιο κατανοητό, αυτό το ίδρυμα θα γίνει δημόσιο σχολείο. Μπράβο, μπράβο, υπέροχο, περίφημο. Όπου, μα δεν ακούω, όπου τι λέει. Η μόνη προϋπόθεση για να παραμείνει κάποιος εδώ είναι να θέλει να μάθει. Μπράβο! Δεν θα υπάρχουν συμβούλια πια στο σχολείο. Ναι! Εγώ θα την πάρω την κόρη μου. Μην ανησυχείτε, τα κορίτσια μου θα μείνουν σίγουρα. Παρακαλώ. Οι γονείς που δεν θέλουν τα παιδιά τους να παραμείνουν εδώ μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μου και θα τους βρω θέσεις στα καλύτερα σχολεία. Να το ξέρετε. Σας παρακαλώ από εκεί. Συγγνώμη για την αντίδραση. Ο κύριος Μιράντα από εδώ θα σας πει πώς θα γίνει η αναδιάρθρωση των διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπέδων. Σε παρακαλώ, βγάλε με από αυτή τη δύσκολη θέση. Ευχαριστώ θερμά όλους σας. Είναι μεγάλη μου τιμή που θα σας μιλήσω για την αναδιάρθρωση του σχολείου μας. Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει στα χέρια έμπειρων ανθρώπων, οι οποίοι όμως πρέπει να υποστηρίζονται από νέους. Προτείνω λοιπόν ο κύριος Μαρσέλ Ντουνόφ να παραμείνει γενικός διευθυντής και να προσαρμοστεί στις επερχόμενες αλλαγές που θα έρθουν στο σχολείο μας.
Η Χίλντα Κώστα, υποδιευθύντρια. Στη συνέχεια θα επιλέξουμε ένα προσωπικό από νέους καθηγητές και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε ένα σχολείο πρότυπο. Εντουάρντο, χαίρομαι που ήρθες προσωπικά να με δεις, γιατί δεν συνηθίζεται να έρχεται ο πρόεδρος του κόμματος, σωστά? Ας τελειώνουμε, Σέρτσιο. Ναι, υποθέτω πως ήρθες να με βοηθήσεις, γιατί κανείς δεν θέλει να με βοηθήσει πια. Είμαι μόνος. Ήρθα να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Δηλαδή? Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι διαλέξαμε τον αντικαταστάτη σου για το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα είναι ο συνάδελφός σου, Σαντσές Πιταλούγκα. Τι, μα εγώ είμαι ο δήμαρχος. Ο Σαντσές Πιταλούγκα είναι άχρηστος. Παράτησα τα πάντα. Θυσίασα την οικογένειά μου για το κόμμα. Και τώρα μου φέρεστε έτσι? Γιατί το κάνετε αυτό? Είναι άδικο. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Πρέπει να μάθεις και κάτι άλλο. Και προτιμώ να στο πω εγώ. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το εξάμηνο με ένα αντίο που θα μας κάνει πολύ χαρούμενους. Πραγματικά πολύ χαρούμενους. Θέλετε να ακούσετε τους Airway για μια τελευταία φορά? Ναι! Θα αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι σε ένα φίλο και συμμαθητή μας. Τον λένε Μανουέλ. Και δεν είναι εδώ τώρα, όμως θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Αλτ, σταματήστε τη μουσική, Γιατί μας σταμάτησες ακόμα, ότι δεν έχετε αρχίσει και κάνεις φασαρία, Αντράντε. Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει κάτι τόσο δυσάρεστο στην ιστορία των Ερετέι. Airway. Airway, ναι. Συγγνώμη για το λάθος. Είστε τέσσερις, δεν μπορείτε να τραγουδήσετε οι τρεις σας? Μα ο Μανουέλ δεν είναι εδώ. Δεν θυμάστε, κύριε Ντουνόφ, τι πάθατε? Α, ναι. Ποιος είπε ότι δεν είναι εδώ, Δεσμηνή Αντράντε? Tiempo de cambio, de
Αγάπη μου. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου, Λάλο. Τι κάνεις εδώ, μπαμπά? Ήρθα για τη γιορτή λήξης της χρονιάς. Συγγνώμη που άργησα, όμως ήρθα. Λοιπόν, πώς είσαι? Για πες μου. Πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ. Η μαμά ήρθε μαζί σου? Όχι, όχι. Τα πράγματα με μένα και τη μαμά σου δεν είναι καλά. Μάλλον θα χωρίσουμε. Γιατί? Το θέμα είναι ότι δεν σκοπεύω να εγκαταλείψω καμιά από τις κόρες μου. Δεν είναι ότι καλύτερο, δεν σου αξίζει κάτι τέτοιο. Όμως θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ, μπαμπά. Επιτέλους, κάποιος από την οικογένεια της Φέλη κατάλαβε ότι δεν μπορούν να την εγκαταλείψουν, έτσι. Είμαι χαρούμενος, όλα λύθηκαν. Ακόμα και το πρόβλημα της Φέλη. Να υποθέσω ότι εσείς δεν κάνατε τίποτα, με όλο το σεβασμό που σας έχω, ε. Όχι, μακάρι έτσι να έκανα κάτι. Ειλικρινά, τίποτα δεν έκανα. Καλά. Κερνάω ποτό μέχρι να μεθύσουμε. Μέχρι να μεθύσουμε. Ωραία πήγε, ωραία. Μαρίζα, συγχαρητήρια. Ήταν εκπληκτικό και ο Μανουέλ. Ζωντάνεψε το σοου. Ναι, δεν το είπα πριν, αλλά την επόμενη φορά που θα έρθεις έτσι, πέθανες. Δεν το πίστευα όταν σε είδα ξαφνικά μπροστά μου. Αφήστε το να μιλήσει, αφήστε το να μας πει τι κάνει. Τέλεια, είμαι καλά. Ανάρρωσα πλήρως. Οι γιατροί έμειναν έκπληκτοι που το ξεπέρασα τόσο γρήγορα. Ήταν σαν θαύμα. Είδα τη μαμά μου και τη μικρή μου αδελφή και άρχισα να τα θυμάμαι όλα τότε. Τα κομμάτια άρχισαν να κολλάνε μεταξύ τους. Έπρεπε τελικά να πάω στην οικογένειά μου. Και τι θα κάνεις, θα μείνεις για λίγο ή όχι? Συγγνώμη λίγο. Μία, σε παρακαλώ μη φεύγεις, πρέπει να σου πω κάτι. Μισό λεπτό. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για το κακό που σου έκανα. Γιατί σε απάτησα. Ήμουν ανόητος, συγγνώμη. Υπάρχει ένα ρητό που λέει: η πρώτη σου αγάπη δεν είναι και η τελευταία. Εγώ νομίζω πως είναι λάθος. Κι αν μου δώσεις μια ευκαιρία, αν με συγχωρέσεις, εγώ θα σου χαρίσω την υπόλοιπη ζωή μου, Μία, γιατί σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Θέλω να γεράσουμε μαζί, Μία. Secuestré y fuiste mía en el segundo que te soñé. Y te miré, hicimos el amor con furia lentamente. Tus ojos y los míos chocaron tan de frente que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelto y te soñé. Και τώρα, ελάτε εδώ όλοι, πρόποση! Ναι. Ας πιούμε στη νέα κατάσταση πραγμάτων. Ευχαριστώ. Που ξεκινάει σε αυτό το σχολείο. Στο ελίτ... Όχι. Συγγνώμη, κύριε Μιράντα, θέλετε να πείτε εσείς λίγα λόγια? Καλύτερα. Όχι, όχι, καλύτερα να μιλήσουν τα παιδιά. Εξάλλου, αυτά είναι υπεύθυνα για την αλλαγή. Θα αρχίσω εγώ. Λοιπόν, εύχομαι να μην μας εκμεταλλεύονται και να μας σέβονται. Να θυσιαζόμαστε για την αγάπη. Να μην ξεχνάμε ποτέ αυτά που ζήσαμε και να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον αναπολώντας τα. Στη ζωή. Να μας καταλαβαίνουν για να γίνουμε αυτό που θέλουμε. Όλοι οι άνθρωποι να έχουν ίσες ευκαιρίες. Για ένα καλύτερο κόσμο για μας και για τους επόμενους. Να μην μένουμε μόνοι. Στην αγάπη και στους φίλους. Στην προσπάθεια.
για να γινόμαστε καλύτεροι. Στον αέρα. Στα δέντρα. Στα φυτά. Όχι στην καταπάτηση. Στην ελπίδα. Στα όνειρα. Γιατί πραγματοποιούνται αν τα κυνηγήσεις. Να δέχεσαι τον άλλον όπως είναι. Να βρίσκουμε τον δρόμο μας. Στην κατανόηση των μεγάλων. Στο νέο μας σχολείο. Και στην ελευθερία. Στην υγειά μας! Το σχολείο είναι ακριβώς όπως το θυμάμαι. Κι εγώ δεν ξέρω αν οι καθηγητές ήταν καλοί ή κακοί, αλλά τους θυμάμαι. Αυτό που ξέρω είναι ότι το πιο σημαντικό που έμαθα τότε ήταν η αξία της φιλίας. Η πιο ζωντανή ανάμνηση από τότε είναι αυτή, η φίλη μου. Αδερφές ψυχές, μαχητές, συνοδοί για τον αγώνα της αλήθειας και την προσφορά. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, εγώ θα τα θυμάμαι όλα. Και θα είμαι κι εγώ μαζί σου, γιατί αυτό που είμαστε σήμερα το χρωστάμε στο παρελθόν μας. Την αιώνια ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς, φίλοι μου. Γιατί εκείνες τις στιγμές της ζωής μου τις κάνατε μοναδικές. Κάνατε την εφηβεία μου μοναδική. Porque si sientes que estoy vivo.